Σε ένα χρόνο φυλάκιση και άλλα δύο με αναστολή καταδικάστηκε η Αρλέτ Ρίτσι, κληρονόμος του οίκου μόδας Νίνα Ρίτσι, καθώς κρίθηκε ένοχη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Το γαλλικό δικαστήριο της επέβαλε επίσης πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το όνομα της Αρλέτ Ρίτσι ήταν στη λίστα της HSBC με τους πελάτες που η τράπεζα βοηθούσε να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία. Η αποκάλυψη του σκανδάλου Swiss Leaks έγινε από το πρώην στέλεχος της τράπεζας Hervé Faltsáni. Ο συνήγορος της Αρλέτ Ρίτσι δήλωσε: «Θέλησα να κάνω μια δίκη παραδειγματισμού με το πιο γνωστό όνομα ως προειδοποίηση για όλους αυτούς που έχουν κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ώστε να εμφανιστούν με χαμηλά το κεφάλι και να παρουσιαστούν στις εφορίες τους». Η Αρλέτ Ρίτσι απέκρυψε περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ μέσω offshore λογαριασμών και εταιριών στον Παναμά. Θα κληθεί επίσης να πληρώσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ως αναδρομική φορολόγηση. 2 ακίνητά της αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κατασχεθεί.